Πάντα με κάνεις να πονώ, πάντα να υποφέρω. Με τη Βούλα Στρατάκη συναντιόμαστε για μια κουβέντα πιο προσωπική. Κι αν έπαψες να μ' αγαπάς, πες μου το να το ξέρω. Η υπέροχη Βούλα μας εξομολογείται ότι με τη μουσική επικοινωνεί. Με τη μουσική μιλά, με το συναίσθημά της. Η πορεία της μέχρι σήμερα της έφερε πολύ όμορφα δώρα. Και η ίδια αφέθηκε να απολαύσει τη διαδρομή. Να πάμε σε ένα μέρος, ανθρωπός να μην υπάρχει, ούτε νέος ούτε γέρος, μόνο να είμαστε μονάχοι. Πολλές φορές με γέλασες μικρό μου χαϊδεμένο, και μες στο κρύο μ' άφηνες ώρες να περιμένω, και μες στο κρύο μ' άφηνες ώρες να περιμένω. Έλα να πάμε σε ένα μέρος, άνθρωπος να μην υπάρχει, ούτε νέος ούτε γέρος, μόνο να είμαστε μονάχοι. Έλα να πάμε σε ένα μέρος, άνθρωπος να μην υπάρχει, ούτε νέος ούτε γέρος, μόνο να είμαστε μονάχοι. Είσαι μελαγχολικό πλάσμα. Είμαι, γενικότερα είμαι. Είσαι. Βάλε την κιθάρα εδώ, που θες, όπου σε βολεύει. Αυτό το τραγούδι το έχουμε μάθει, πανηγύρια, χωρί. Αν και ο στίχος του είναι καρδιά, πώς το λένε, μαχαίρι στην καρδιά. Ναι, νομίζω έτσι, πάει δεν είναι. Και αυτή. Ναι, του πάει πάρα πολύ αυτός ο ρυθμός. Βρε η Βούλα, τη φωνή σου πότε την ανακάλυψες? Εσύ δεν πρώτα. Πότε. Στην ουσία δεν ξέρω αν την ανακάλυπτα ποτέ. Ναι. Εάν δεν έμπαινε η μουσική από μικρή ηλικία στο σπίτι. Mm-hmm. Και αυτό στην ουσία οι γονείς μας φταίνε γι' αυτό. Ναι. Η μητέρα μου έχει αναλάβει τα κορίτσια και ο μπαμπάς μου τα αγόρια. Οπότε ξεκινώντας τα αγόρια να παίζουν κάποιο μουσικό όργανο. Ο Νίκος ξεκίνησε με μαντολίνο και ο Γιώργος με λύρα. Η μουσική μπήκε στο σπίτι. Έτσι μπήκε και στο σπίτι. Ήταν μικρά μικρά. Θυμάμαι όταν τους είχα συναντήσει πριν κάποια χρόνια που μου λέγανε αυτές τις ιστορίες. Ναι, ο Νίκος ξεκίνησε 10 χρονών, αν δεν κάνω λάθος, με τον Ψαραντώνη τότε. Ναι, και εσύ ήσουν ακόμα πιο μικρή. Ναι, ήμουν ακόμα ηλικία, πιο μικρή. Οπότε όλα πήγαιναν παράλληλα. Δηλαδή μαζί με την ΑΒ είχε μπει και η μουσική στο ναι, σπίτι. Ναι, ναι. Την οποία μουσική τότε την άκουγες ή τη σπούδαζες κιόλας? Δηλαδή σας έστειλε η μαμά στο οδείο, σε δάσκαλο? Η μαμά μου ήθελε να με στείλει να μάθω κιθάρα. Ναι. Αλλά δεν πήγα ποτέ. Ναι, το μετάνιωσα. Κατάφερε τελικά, βγήκε λίγο. Αν πήγαινα τότε θα ήξερα περισσότερα πράγματα. Ναι. Πολλά περισσότερα βασικά, γιατί τώρα ξέρω τα. Αυτά που ξέρω είναι τα πολύ απλά. Τα χρειαζόμενα της δουλειάς. Ναι, ναι, ναι. Και πώς ξεκίνησε δηλαδή η σπουδή σου πάνω στη μουσική? Έκανε σπουδές μικρή? Όχι, δεν έκανα τίποτα. Απλά άκουγες. Ναι, ναι, ναι. Και τραγουδούσες? Παρακολούσες τους μεγάλους και τραγουδούσες? Δεν τραγουδούσα, ακόμα και όταν ο αδερφός μου ασχολιόταν με το μαντολίνο και ο Γιώργος με τη λύρα. Απλά σε πιο μεγάλη ηλικία ξεκίνησα το τραγούδι εγώ. Δηλαδή πόσο χρονών αποφάσεις να ανοίξεις το στόμα σου και να βγει αυτή η φωνή? Όχι, δεν το αποφάσισα, ήρθε μόνο του στην ουσία. Όχι. Πιστεύω ότι αν δεν ξεκινούσαν τα αδέρφια μου, δεν θα ξεκινούσα ούτε κι εγώ. Δεν ξέρω. Αν οι γονείς μου δεν έπαιρναν τα όργανα των αδελφών μου, ίσως δεν θα ξεκινούσαν ούτε και αυτή τη μουσική. Ξέρω. Δεν την είχαν στη ζωή τους. Είσαστε βαθιά καλλιτεχνική οικογένεια. Το συζητούσαμε πριν. Η μουσική φουλ, ο χορός με τη Βικτόρια, δηλαδή κάπου όλο αυτό δεν είναι τυχαίο, το ότι 5 από τα 7 παιδιά της οικογένειας. Έχετε εντελώς καλλιτεχνική πορεία στη ζωή σας. Έχετε βρει μάλλον έναν τρόπο να εκφράζετε το μέσα σας. Ναι, ισχύει. Γιατί αυτό μπορεί να ισχύει για όλους μας με κάποιο τρόπο. Δηλαδή, και απλά να μην το έχουμε ανακαλύψει, αλλά εσείς βρήκατε την τρυπούλα να ξετρυπώσει. Ναι, νομίζω η τέχνη, κάθε τέχνη σε ωθεί να κάνεις
πράγματα τα οποία μπορεί να μην μπορούσες να κάνεις. Νομίζω ότι σε βοηθάει η μουσική, ακόμα και ο χορός. Είναι για σένα, έχει ας πούμε ψυχοθεραπευτική δράση. Ναι, ισχύει αυτό. Νομίζω και σε όποιον άλλο ασχολείται με τη μουσική και το χορό επίσης. Ναι. Είναι ο τρόπος να μιλάς. Ναι, ισχύει. Εγώ πάντως οπότε σ' ακούω να τραγουδάς, μου βγάζεις ένα λυγμό. Η φωνή σου έχει ένα φυσικό λυγμό, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Αυτό το τσάκισμα, το σπάσιμο που κάνει. Και μου βγάζεις, νιώθω ότι η Βούλα τώρα είναι έτοιμη να κλάψει. Ναι, και εγώ το νιώθω κάποιες φορές αυτό. Τι είναι αυτό που είναι η πηγή του, που είναι, υπάρχουν... είναι εδώ μέσα, εδώ, είναι τα συναισθήματά σου, είναι τα βιώματά σου. Πιστεύω ότι είναι αυτό. Μετά πώς νιώθεις? Υπάρχουν κομμάτια που δεν μπορώ να τα πω. Δεν τα λέω γιατί ξέρω ότι θα καταρρεύσω. Δεν... Κλαίεις πάνω στη σκηνή? Πολύ σπάνιο. Δεν το έχω αφήσει βασικά να βγει. Την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε, σε έβλεπα στη μεγάλη οθόνη. Σε έβλεπα στο βίντεο κλιπ για την ταινία για το «Για θυμησέ μου». Που ήταν αυτό το δώρο που μας έχεις κάνει, είναι απίθανο και θέλω να σε ευχαριστήσω και από εδώ. Εγώ ευχαριστώ. Και παρατηρούσα πόσο εκφραστική είσαι. Το έχεις συνειδητοποιήσει ότι είσαι πολύ εκφραστική. Ναι, τα τελευταία χρόνια ειδικά. Τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, Βούλα? Κάτι έχει γίνει, δεν μπορεί. Όχι, δεν έχει γίνει κάτι. Μπορεί να φταίει το γεγονός ότι... Ναι, μεν ξεκίνησα τη μουσική με τα αδέρφια μου, αλλά με τα αδέρφια μου δεν ήταν αυτό που ήθελα να δώσω. Έφυγα από τα αδέρφια μου και έτσι πήγα και φτιάξα κάτι δικό μου εδώ και 4 χρόνια. Ναι. Λέω τραγούδια τα οποία με εκφράζουν. Βρήκε στον εαυτό σου. Ίσως φταίει αυτό. Ωραίο πράγμα αυτό, δεν γίνεται. Ναι, πολύ ωραίο. Και κινείσαι, το παραδοσιακό δεν το έχεις αφήσει. Ο Γιώργος και ο Νίκος είναι καθαρά σε παραδοσιακούς ρυθμούς. Εσύ έχεις και στοιχεία παραδοσιακά στη μουσική σου, αλλά έχεις και ένα άλλο δρόμο που εγώ δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Δηλαδή, δεν θα μπω και στη διαδικασία. Εσύ το χαρακτηρίζεις με κάποιο τρόπο, του δίνεις ένα επίθετο, ας πούμε, τη μουσική υπηρετείς. Η μουσική που τραγουδώ είναι έντεχνο κομμάτι, έντεχνο τραγούδι. Δεν μπορώ να το πω διαφορετικά. Ναι. Ξεκάθαρο. Δεν μπορώ να το πω διαφορετικά. Γράφεις μουσική? Λίγο, ναι. Αυτά που γράφεις, ωραία τα γράφεις πάντως. Τουλάχιστον μιλώντας το συναίσθημά μας. Δεν μπορώ να σου μιλήσω σαν μουσικός γιατί δεν είμαι, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά νομίζω η τέχνη, ό,τι μορφή και να είναι, Βούλα. Το πρώτο, πώς το λένε, αυτό πρέπει να λειτουργεί σαν κριτήριο είναι πώς νιώθεις αυθόρμητα όταν εκτίθεσαι σε αυτή την τέχνη. Δηλαδή, το να ακούς το κομμάτι. Πώς νιώθεις καλά? Εγώ που είμαι το κοινό, νιώθω καλά, μ' αρέσει. Ωραία. Δεν χρειάζεται να το αναλύσω παραπάνω από εκεί και πέρα. Εσύ τι άλλο ακούς εκτός από... Παίζεις έντεχνη μουσική. Ποια είναι τα δικά σου τα ακούσματα? Στην ουσία, τα ακούσματά μου είναι αυτά. Ναι. Όπως προείπα και προηγουμένως, όταν τα αδέρφια μου ήταν μικρά και ερχόταν ο ψαραντώνης στο σπίτι, η μουσική απλά ήταν κριτική, παραδοσιακή. Ναι. Τότε. Μάλιστα είχα τσατιστεί λίγο με τον Ψαραντώνη. Γιατί? Σε κάποια φάση. Εγώ δηλαδή είχα τσατιστεί σαν παιδί που ήμουνα. Μία από τις φορές είχε έρθει στο σπίτι και με ρωτάει πώς σε λένε και του λέω Βούλα. Και μου λέει Βούρα. Και του λέω Βούλα. Και μου κάνει Βούρα. Και άρχισε και νευρίαζε εγώ και λέω μάλλον δεν ακούει. Δεν ακούει καλά. Okay. Και με πιο έντονη φωνή του λέω, όχι Βούρα, Βούλα. Και, εν πάση περιπτώσει, περνώντας τα χρόνια, κατάλαβα ότι ανογεννεί το... Είναι το ιδίωμα, το ανογεννώ αυτό. Το λένε ρο. Δεν μου λες, Βούλα μου, όταν ήσουν εσύ παιδί, τι όνειρα είχες? Είχες πει ότι θέλω να γίνω μουσικός? Όχι, δεν είχα όνειρα. Γιατί? Δεν σκεφτόμουν ότι θα γίνω το μεγαλώσω. Καθόλου. Συνήθως είμαι άνθρωπος που σκέφτομαι το τώρα. Δεν σκέφτομαι τι θα γίνει αύριο ή τι θα κάνω μετά από 2 χρόνια. Ναι. Δεν νομίζω. Πώς το καταφέρεις αυτό, για πες μου. Δεν ξέρω, έτσι μεγάλωσα. Πρακτικό δηλαδή είναι το θέμα. Τώρα ναι, δεν σκέφτομαι τι θα κάνω μετά από 2 χρόνια ή μετά από 5 χρόνια. Ναι, έχεις, ας πούμε, τώρα που μου λες ότι λίγο σε ένα άλλο μεγάλο βαθμό έχεις βρει τον εαυτό σου και καλλιτεχνικά, δεν έχεις όνειρα. Δεν ξέρω, μιας καριέρας με τεράστια αναγνώριση,
να συνεχίσεις να δουλεύεις τα κομμάτια σου, να βγάζεις και άλλα κομμάτια. Μακάρι να έρθει αυτό, αλλά δεν νομίζω να είναι όνειρο αυτό. Δεν νομίζω να είναι όνειρο η δουλειά μου. Δηλαδή, πώς να το εξηγήσω. Πού την τοποθετείς τη δουλειά σου μέσα. Νομίζω ότι αν έχουμε θετικές σκέψεις, εν πάση περιπτώσει τα όνειρα τα μεταφράζω θετικές σκέψεις. Ναι. Αν κάνω θετικές σκέψεις, η δουλειά μου θα πάει καλά αύριο. Αν και δεν σκέφτομαι το αύριο. Το θέμα είναι να κάνεις τώρα κάτι, ναι, θετικό. Έτσι απλά το σκέφτομαι. Νιώθεις ικανοποιημένη με τον εαυτό σου. Ναι, νιώθω. Ποια είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση που σου έχεις χαρίσει. Το μόνο που δεν μου αρέσει είναι όταν τραγουδάω, θα ήθελα να ντρεπόμουν πιο λίγο, στην ουσία. Ντρέπεσαι. Ναι, πάρα πολύ. Αλήθεια. Πάρα πολύ ντρέπομαι. Εγώ δεν το έχω εισπράξει ποτέ αυτό. Δηλαδή, τι νιώθεις, τι σκέφτεσαι, πω, με βλέπει όλος αυτός. Ναι, αυτό, αυτό ακριβώς. Και δεν το έχεις ξεπεράσει μετά από τόσα λεφτά. Όχι, με τίποτα. Δεν ξέρω, μπορεί να θες αυτό. Αυτό είναι ένα όνειρο. Να ξεπεράσεις. Και πώς σκέφτεσαι να φτάσεις στο όνειρο αυτό. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Από, ξέρω εγώ, στην πράξη μάλλον. Ναι, ή πολλές φορές να γίνουν ακόμα περισσότερες. Τι σε αγχώνει, μη χάσεις τα λόγια. Τι μπορεί να αγχώνει. Τώρα έχω σκεφτεί να βγω με την κιθάρα, δεν το έχω κάνει ποτέ, μόνο ναι, σε κάμερα. Ναι. Αυτό μου είναι πιο εύκολο, αντί να το κάνω σε κοινό. Ναι, να το μαγνητοσκοπήσεις, ας πούμε, ναι, να το γράψεις. Το σκέφτομαι ακόμα πώς θα το κάνω. Αφού το έβαλες στο μυαλό αλλά θα σου, πιστεύω ότι θα τα σε καταφέρω. Βλέπω. Με την κιθάρα, επισκηνής. Καλά, πριν μου έλεγες ότι δεν μπορείς και ότι φοβάσαι λίγο και τις κάμερες. Όλο αυτό το στείνομαι, κάθομαι, μου παίρνουν συνέντευξη και κάποιος παρακολουθεί. Ναι. Αλλά η παλμή της καρδιάς πώς είναι. Βλέπω, κάνω, δεν τις βλέπω. Εμένα θα κάνεις focus σε μένα. Άρα λοιπόν όνειρα δεν έκανες όταν ήσουν μικρή. Δηλαδή δεν είχες σκεφτεί ότι όταν μεγαλώσω θέλω να κάνω αυτό. Όχι. Άστο να σε πάει όπως πάει. Ναι, γενικότερα δεν το έχω αυτό. Και νιώθεις ότι σε έχει πάει καλά το ότι ακολουθείς τη ροή όπως έρχεται. Ναι, νομίζω ότι είναι καλύτερα έτσι από το να προγραμματίζεις τα πράγματα. Κοίταξε να δεις. Πολλοί άνθρωποι θέλουν να σου πω ότι πληρώνουμε για να μάθουμε να το κάνουμε αυτό. Ναι, τόσο δύσκολο. Πολλές θεραπείες. Πολύ προσπαθήσουμε να βάλουμε να χαλαρώσουμε. Εντάξει, λίγο τα πράγματα. Εγώ τις θεραπείες, μην νομίζεις. Είναι πιο σοφό αυτό όπως λένε αυτοί που ξέρουν. Α, στη ζωή να σε πάει. Αυτό νομίζω είναι το προτιμότερο. Στη ζωή να σε πάει. Δουλεύεις με τον εαυτό σου. Ναι, όχι πολύ, αλλά δουλεύω. Σε τι επίπεδο δουλεύεις, δηλαδή. Μου λες, έχω κάνει και εγώ τις θεραπείες μου. Έχεις συμβουλευτεί ένα ψυχολόγο, έχεις περάσει από μια ναι, τέτοια διαδικασία. Το έχω κάνει. Και έκλαψα και εκεί βέβαια, ναι, αλλά εντάξει. Αλίμονο. Και πώς ένιωσες μετά από όλο αυτό, ένιωσες να πηγαίνεις παρακάτω. Ναι, το ένιωσα και ένιωσα. Κενό, όχι συναισθημάτων, άδειος μου. Ναι. Και μετά ξαναγέμισε αυτό. Ξαναγεμίζει, ξαναδιάζει, ξαναγεμίζει, ξαναδιάζει. Είναι αένα η διαδικασία. Ναι, ναι. Η μουσική εκεί που μπαίνει, σε βοηθάει στο άδειασμα. Με βοηθάει πάρα πολύ η μουσική. Και πες μου τώρα, είναι θα με εύκολο. Βοηθούσε και πιο πριν, αν σου λέω άκουγα τη μητέρα μου με την κιθάρα, αλλά εντάξει. Τώρα θα πω δύο σοφάριτα. Οι μανάδες πάντα ξέρουν. Ναι, αυτό. Αλλά και το κάθε πράγμα στον καιρό του, βρε συμβουλή μου. Εντάξει, τότε δεν το θέλεις. Δεν θα σε ξαναγκάσουμε να το κάνεις, όπως και να έχει. Με τους ανθρώπους που συνεργάζεσαι, με τους μουσικούς που συνεργάζεσαι, υπάρχει ένα δέσιμο, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι. Ναι, υπάρχει. Γιατί υπάρχει. Δεν είναι πάμε να υπογράψουμε, ας πούμε, ένα χαρτί στο συμβολαιογράφο. Είναι πολύ δόσιμο ψυχή αυτό που γίνεται. Ναι, ισχύει αυτό. Αυτό γίνεται αυτόματα ή το έχεις ή δεν το έχεις. Πώς πάει με τους ανθρώπους που εκφράζονται με την τέχνη. Δεν νομίζω ότι είναι το έχεις ή δεν το έχεις. Με κάποιους τα πας καλά, με κάποιους δεν τα πας καλά. Μπορεί να μην ταιριάζουν εκείνοι με σένα ή εσύ με εκείνους. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, τους μουσικούς που έχω αυτή τη στιγμή, έχουμε γίνει και φίλοι. Τα πάμε πάρα πολύ καλά. Χημεία. Ναι, υπάρχει χημεία. Δεν χρειάζεται δηλαδή να μιλήσουμε όταν κάνουμε κάτι, ένα λάθος ή. Ναι. Με τα μάτια καταλαβαίνουμε ότι τώρα πρέπει να γελάσουμε, ας πούμε. Γιατί κάτι έκανα και. Και πάμε παρακάτω. Ναι. Από αυτόν τον κόσμο της μουσικής δεν τον κατάλαβα ποτέ. Δηλαδή τον κώδικα επικοινωνίας. Το ακούω, νιώθω και ή το προχωράω, το διορθώνω ή το. Μου μοιάζει λίγο. Ναι, είναι λίγο αστείο. Όχι αστείο, μου μοιάζει σαν μαγικό και δεν μπορώ να το κατανοήσω. Δεν μπορώ. Είναι σαν πυρηνική φυσική για μένα όλο αυτό το πράγμα.
Θα σε ρωτούσα πάλι, πάντα μου έρχεται αυθόρμητα, γιατί σε βλέπω κάθεσαι απέναντί μου, χαμογελάς, ότι ωραία, και τι σκέφτεσαι παρακάτω. Και παρακάτω, Βούλα, τι θα γίνει παρακάτω. Μου είναι πολύ, είναι πολύ κόντρα σε μένα αυτό που μου λες, ότι Ανδριάννη χαλάρωσε, τώρα είμαστε εδώ και κάνουμε αυτό. Ναι, κοίταξε, δεις, χαλάρωσε, αλλά... Όχι, αλήθεια σου λέω. Δεν μπορώ να σκεφτώ τι θα κάνω αύριο. Καταρχήν, αν σκεφτώ τι θα κάνω αύριο, δεν ξέρω αν αύριο ζω. Σου λέω ένα παράδειγμα, χτύπα ξύλο. Οπότε γιατί να μπω στη διαδικασία να σκεφτώ τι θα κάνω μετά από 2 μέρες. Ένιωσες τη ζωή σου να έχεις εμπόδια. Εμπόδια. Όχι, δεν νομίζω να είχα εμπόδια και να είχα θα... Έφταιγα εγώ που τα είχα, φταίω εγώ που τα έχω. Τι σε καθόρισε και έφτασες μέχρι εδώ σήμερα. Σκέψου δηλαδή τη Βούλα από παιδί, νομίζω ένας παράγοντας είναι αυτή η επιλογή των γονιών να βάλουν τη μουσική μέσα στο σπίτι. Άλλα πράγματα που θεωρείς ότι έχουν χτίσει την προσωπικότητά σου και την πορεία σου μέχρι τώρα. Δεν ξέρω αν θα απαντήσω σωστά, αλλά η πορεία μου μέχρι τώρα στην ουσία οφείλεται και στα αδέρφια μου. Yeah. Γιατί αν δεν ήταν εκείνα, εγώ μπορεί να μην τραγουδούσα. Οπότε ένα όφελος το έχουν εκείνοι. Mm-hmm. Ξεκίνησες μαζί τους, μαζί με τον Νίκο και με τον Γιώργο, οι οποίοι φαντάζομαι σου προσέφεραν μια πολύ μεγάλη ασφάλεια. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Και ως προς τις επιλογές, και ως προς το πάνω στη σκηνή, δεν ήσουν μόνος. Ακόμα και σου. Τώρα συμβουλεύομαι καμιά φορά τα αδέρφια μου. Πώς πήρες την απόφαση, μου είπες πριν ότι δεν με εξέφραζε πλήρως αυτό, το εντελώς παραδοσιακό, αυτό το κομμάτι μου. Ήθελα να κάνω άλλα πράγματα. Πώς την πήρες την απόφαση, θέλω να μου πεις εκείνη την κομβική στιγμή που είπες πρέπει να κάνω ένα άλλο βήμα. Στην ουσία δεν το είπα εγώ, στο δρόμο μου βρέθηκε ένας κιθαρίστας μουσικός που ήταν μόνος του πάνω στη σκηνή και έτσι συνεργαστήκαμε και έτσι ξεκίνησε όλο αυτό. Στην πορεία τα 2 άτομα γίναν 3, μετά γίναν 4, έχουμε σταματήσει το 4 βέβαια και τώρα συνεχίζω και κάνω αυτό που κάνω. Ήρθε πάλι δηλαδή. Με τη ροή. Ναι. Μόνο του. Θα συνεχίσω να ρωτάω. Ναι. Θέλω να μάθω κι άλλο. Και δεν είχες μια αγωνία, ένα άγχος, ότι τώρα θα μείνω μόνη μου. Άρα θα πρέπει να επιλέξω σωστά μόνη μου τους συνεργάτες μου, να ξανασταθώ από την αρχή μόνη μου, χωρίς τα αδέρφια μου τώρα. Ναι, είναι πολύ δύσκολο αυτό. Και ακόμα είναι δύσκολο. Γιατί το να ξεκινάς με την οικογένειά σου στην ουσία να κάνεις κάτι και μετά να κάνεις κάτι εντελώς δικό σου. Είναι λίγο αγχωτικό, αλλά με τους συνεργάτες μου τα πάμε τόσο καλά που δεν υπάρχει αμφιβολία. Εντάξει, αυτό είναι υγιής εξέλιξη. Μεγαλώνει ένα παιδί. Μεγαλώνει και φεύγει από την αγκαλιά της οικογένειας. Ναι, ισχύει. Εγώ θέλω να σου πω ότι μερικές φορές ξεχνάω ότι είσαι, ότι ο Νίκος και ο Γιώργος είναι τα αδέρφια σου. Δηλαδή πλέον το ξεχνάω. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Αλήθεια στο λέω και δεν έχω πρόβλημα με θέλω να είσαι εσύ, να το ξεκαθαρίσω αυτό. Λέω, η Βούλα. Α, ναι, η Βούλα πού. Μετά μου έρχεται όλο αυτό το flashback. Ξέρω ότι αγαπάς πάρα πολύ τη φύση. Ξέρω ότι αγαπάς πάρα πολύ τα άλογα. Να ήσουν ο πρώτος άνθρωπος που έβαλε στο γιο μου σε άλογο. Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Μωρό ακόμα. Έχεις ακόμα επαφή με την υπασία, με τα άλογα, βγαίνεις έξω. Δυστυχώς δεν έχω τον τελευταίο χρόνο, 2 χρόνια τώρα. Πιστεύω όμως να τα ξαναβάλω στη ζωή μου. Λόγω δουλειάς. Λόγω. Γιατί δεν προλαβαίνεις να έχεις τα άλογα να τα φροντίζεις. Δεν προλαβαίνω. Δυστυχώς. Είσαι αερικό μου, ρε Βούλα. Έχεις άλογο, υπέβεις, παίζεις μουσική. Δηλαδή τώρα έχω αρχίσει εγώ και κάνω εικόνες. Ναι, το μόνο που δεν έχω κάνει είναι να παίξω κιθάρα πάνω στο άλογο. Γιάννη, εδώ. Θα ξεκινήσεις με την κιθάρα πάνω στο stage. Ναι, ναι, ναι. Θα σου πει το. Ή να το πας ανάποδα. Γιατί δηλαδή... το άλογο ξέρεις ότι έχει όλο αυτό το ψυχοθεραπευτικό, το ωραίο σου απορροφά, το άγχος. Ναι, ισχύει και αυτό. Ξέρω. Μετά θα το κάνεις και εσύ ακροβατικά. Θέλω να μου πεις. 3 λέξεις που θεωρείς ότι σε εκφράζουν ή που τις ακούς πολύ συχνά από τους φίλους σου να σε χαρακτηρίζουν. Ναι. Πάρε το χρόνο σου, πιες το νερό σου άμα θες και άνοιξέ μου την καρδιά σου. Δεν ξέρω τι είναι πώς αυτό που με ρωτάς. Η μαμά σου τι σου λέει, πώς σε λέει συχνά, πώς αποκαλεί. Πώς με αποκαλεί. Ναι. Όχι βουλιό μου και αγάπη μου. Έτσι με λέει. Αυτά που λένε οι μαμάδες μας. Στάπα, εγώ δεν στάπα, αφού είσαι... Καλά, η μητέρα μου, η αλήθεια είναι ότι... όταν πλέον μεγάλωσα και άρχισα να τραγουδώ,
γύρισε και μου είπε ότι πάντα ήθελα να κάνω μια κόρη να τραγουδάει. Άρα, όταν μου το είπε αυτό, συγκινήθηκα, η αλήθεια. Η ίδια τραγουδάει? Όχι, δεν τραγουδάει. Θα ήθελε η ίδια να τραγουδάει, νομίζω ότι θα. Θα ήθελε στο σπίτι, ας πούμε, καμιά φορά, όταν έχει τα κέφια τη. Και τραγουδάει ωραία. Ρίξουμε το πετραδάκι, πετραδάκι, είναι το τραγούδι τη. Ναι. Να τη το παίξει. Θέλει. Μακάρι να το ήξερα. Ωραία. Την άλλη φορά, μαμά, θα σου κάνουμε αφιέρωση την επόμενη φορά. Ποια. Ωραία, πάλι δεν μου είπε λέξη. Ναι. Κάτι που να σε χαρακτηρίζει, ρε παιδί μου. Εσύ πώς νιώθεις? Να με χαρακτηρίζει. Κάνεις αλληλογραφία με έναν άνθρωπο στην Αυστραλία που δεν σε έχει δει ποτέ και δεν σε έχει ακούσει ποτέ και πρέπει να του συστηθείς. Δεν ξέρω πώς ακούγεται αυτό που θα πω, αλλά δεν συνηθίζω να μιλώ για τον εαυτό μου. Και ίσως γι' αυτό μου είναι δύσκολο να μιλήσω αυτή τη στιγμή και να πω τρία χαρακτηριστικά μου, ας πούμε, τρία πράγματα της προσωπικότητάς μου, δες. Δεν μου είναι δύσκολο. Με τα συναισθήματά σου μιλάς. Μιλάς. Μιλάω, ναι. Για να παίζεις μουσική, μιλάς. Απλά λίγο ο προβολέας πάει μάλλον σε άλλα σημεία. Πάει εδώ, εδώ μέσα. Και δεν πάει τόσο πολύ εδώ. Ισχύει. Οι άλλοι πώς αποκαλούν, ρε παιδί μου. Τι εδώ, είσαι πεισματάρα, είσαι εσωστρεφής, είσαι αποφασιστική. Είσαι εύκολος άνθρωπος ή δύσκολος? Δεν είσαι. Γιατί επηρεάζομαι γενικότερα. Ναι. Τις περισσότερες φορές δηλαδή επηρεάζομαι. Η ευαισθησία είναι καλό πράγμα, αλλά μου λένε ότι είναι καλό, αλλά εγώ δεν μου αρέσει. Νιώθεις ευάλωτη? Τόσο πολύ, ναι. Σε ζωρίζει. Νομίζω ότι με καταβάλει κάποιες φορές. Ωραία. Γενικότερα στη ζωή μου, όχι στη μουσική. Πες μου ένα πράγμα που θα ήθελες να κατακτήσεις μέσα σου, εκτός από το να ξεντραπείς πάνω στη σκηνή. Αυτό. Να ξεντραπώ. Να ξεντραπείς γενικώς. Στο εύχομαι, Βούλα μου. Μακάρι. Στο εύχομαι. Δεν ξέρω βέβαια τι θα αλλάξει πραγματικά σε αυτό που βλέπουμε εμείς, αν εσύ ξεντραπείς. Γιατί εμείς σε βλέπουμε. Δηλαδή κοίτα, και βλέπουμε μπορεί και αυτό να μην σου αρέσει σε μένα, να μην αρέσει εμένα. Το ότι λέω ότι είμαι ντροπαλή και ότι επειδή ξέρω τον εαυτό μου, το βλέπω ότι ντρέπομαι. Δηλαδή, με βλέπω ότι ντρέπομαι. Τώρα, οι άλλοι μπορεί να μην το βλέπουν και να τους αρέσει αυτό που βλέπουν στην ουσία. Θα τα βρούμε. Μέσα στα επόμενα 50 χρόνια θα το έχουμε βρει το όλο θέμα. Ποιος θα ντραπεί, ποιος θα ξεντραπεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Που τα είπαμε. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, να είσαι έτσι πάντα δημιουργική. Να είσαι και ντροπαλή, άμα θες, να σε εμάς μας αρέσει. Εντάξει, τότε. Αλήθεια στο λέω. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο. Σαν από εκείνα που πουλώ στην αγορά. Λόγια που ξέρω πως δεν νοιάζονται κανέναν. Κι εγώ θα γράφω να περάσει η βραδιά.